Ο Γιάννης Σαριδάκης, πρώτα θα παρουσιάσουμε, είναι ο κορυφαίος αθλητής, για μένα από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, στο επίπεδο, να το πω έτσι, στην κατηγορία με την ηλικία που τρέχει στους αγώνες. Ναι. Δεν έχει αφήσει αγώνα για αγώνα να μην κερδίσει, να το πω έτσι απλά, εντός και εκτός Κρήτης, εντός και εκτός Ελλάδας, Νικολέτα. Και ο Γιάννης Παπαλεωνίδας, ένας πραγματικά επίσης σπουδαίος αθλητής που θα τρέξει στο Run Gris όπως και ο Γιάννης Σαριδάκης. Έτρεξε και σε ανώμαλο δρόμο φέτος. Ετοιμάζονται και οι δύο και για το Μαραθώνιο Κρήτης, νομίζω. Ναι, ναι. Έτσι, δεν θα πείτε όχι και εκεί. Αλλά να ξεκινήσουμε από το Run Greece. Γιάννη Σαριδάκη, στα 5 χιλιόμετρα θα πάρεις μέρος εσύ. Στα 5 χιλιόμετρα θα πάρουμε μέρος. Είναι σημαντικό το ότι έχουν δηλώσει πάρα πολλά άτομα συμμετοχή. Πιστεύω είναι γύρω στις 4.500. Και το καλό είναι ότι ο κόσμος έχει βάλει το τρέξιμο στη ζωή του πλέον. Αυτό πραγματικά το έχουμε συνειδητοποιήσει και είναι γεγονός. Είναι σημαντικό, ναι. Είναι σημαντικό ότι όλος ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους πλέον και ασχολείται με τον αθλητισμό. Ένα τεράστιο ποτάμι ανθρώπων θα δούμε πάλι, ναι, και αυτό είναι το αισιόδοξο. Και εγώ θα προσθέσω ότι είναι και ακόμα πιο αισιόδοξο όταν βλέπουμε επιχειρήσεις, όπως είναι κριτικές επιχειρήσεις, όπως είναι η εταιρεία Χαλκιαδάκης, να στηρίζουν και την αθλητική διοργάνωση που έχει τη δική της σημασία, αλλά να στηρίζουν και τα παιδικά χωριά στους Κρήτης. Είναι πλώς, αν θέλετε, πολλοί λόγοι που τρέχουμε φέτος, έτσι, κύριε Σαριδάκη. Ναι, είναι σημαντικό βέβαια το ότι τα σούπερ μάρκετ του Χαλκιαδάκη μας στηρίζουν και είναι ένα κίνητρο επιπλέον να τρέξει παραπάνω ο κόσμος. Έτσι, να ενισχύσουμε τα παιδιά. Μεγάλο κίνητρο αυτό. Γιάννη Παπαλεωνίδα, το Run Greece το βλέπεις και εσύ. Το Run Greece ήταν μια διοργάνωση η οποία, ας με επιτραπεί η έκφραση, έβαλε το δρομικό κίνημα στην Κρήτη. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, νομίζω ήμασταν πίσω. Ήταν το 1 με 6 χρόνια πριν. Να γίνει γνωστό το τρέξιμο, γενικότερα ο κλασικός αθλητισμός, γιατί και εδώ στο Ηράκλειο ήμασταν πιο κοντά στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ναι. Και εγώ ως πρώην ποδοσφαιριστής, δηλαδή το βλέπω έτσι. Ναι, ήταν η ευκαιρία για να δει ο κόσμος καλύτερα τον πιο υγιή αθλητισμό, τον κλασικό αθλητισμό, το στίβο και να αποκτήσει ένα άλλο τρόπο ζωής. Να γνωρίσει και το μαραθώνιο της Αθήνας, να γίνει πιο γνωστός. Όλα αυτά συνέβαλαν στην κατακόρυφη αύξηση του κινήματος αυτού. Και Γιάννη, νομίζω ότι εσείς και οι δύο Γιάννηδες βέβαια, γυρνάτε και οι δύο, νομίζω και για τους δύο είναι το ερώτημα, ότι εσείς που κάνετε, να το πω έτσι, το βλέπετε πιο ζεστά αυτό το κομμάτι, είσαστε μαραθωνοδρόμοι, είσαστε αθλητές, σας αρέσει ότι οι άνθρωποι που θα τρέξουν ομολογουμένως 1-2 φορές το χρόνο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, ίσα-ίσα που ενισχύουν και τη δική σας προσπάθεια? Φυσικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα παρασύρουν και τις οικογένειές τους, τα παιδάκια να γνωρίσουν πέρα από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ας πούμε, και άλλα αθλήματα. Βέβαια, εντάξει, ο στίβος ο κρητικός έχει κατά καιρούς επιτυχίες, αλλά δεν είναι τόσο γνωστό. Άμα πάμε δηλαδή, σε πρωταθλήματα, δεν έχει τόσο πολύ κόσμο το γήπεδο όταν έχει αγώνες. Τώρα νομίζω έχει γίνει πιο γνωστό το. Γιάννη, σε συγκινεί που βλέπεις ανθρώπους, τρέχεις τόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, βλέπεις περισσότερους ανθρώπους στα στάδια και στα. Είναι σημαντικό το ότι το τρέξιμο έχει μπει στη ζωή σε όλους και είναι πλέον ένα πανηγύρι. Όλος ο κόσμος συζητάει και κάθε ηλικία και θα τρέξουν και κάπου 1000 παιδιά φέτος, κάτι ανάλογο είχε γίνει το 1981. Από τότε δηλαδή. Ναι, τότε τον αγώνα τον διοργάνωνε η Αθλητική Ηχώ. Η εφημερίδα που υπάρχει πια. Ναι, δεν υπάρχει πια βέβαια. Και ήταν ένας λαϊκός αγώνας τον οποίο τον διοργάνωνε τότε και ήταν η κίνηση από γνωστό και τερμάτιζε νομαρχία. Αλλά το Run Greece συμφωνείς και εσύ ότι έχει φέρει μια επανάσταση? Ναι. Το Run Greece τότε τρέχανε λίγα άτομα, τώρα τρέχουν χιλιάδες. Και είναι και μια διοργάνωση που γίνεται υπό την αιγίδα της επίσημης ομοσπονδίας, οπότε τρέχεις έναν αγώνα που ξέρεις και τι τρέχεις, τι απόσταση τρέχεις, έχει μάλλον πληρεί όλες τις προδιαγραφές. Επομένως, είναι ο καλύτερος αγώνας που μπορεί να τρέξει, σαν πανηγύρι που είπε και ο Γιάννης. Και να πούμε ότι στα 5 χιλιόμετρα υπάρχει και ένα παραπάνω κίνητρο. Βεβαίως και τα 10 χιλιόμετρα είναι σημαντικά, υπάρχουν και αγώνες για τα παιδιά, αλλά στα 5 χιλιόμετρα διεκδικείται από εκεί και μια πρόκληση. Ναι, στον τελικό του πρωταθλήματος της ΣΕΡΓΟΝ, νομίζω το κάνει, στην Αθήνα, για 3 χιλιόμετρα. Οι 3 πρώτοι από κάθε ηλικία κατηγορία πάνε στην Αθήνα και διαγωνίζονται οι περιφέρειες μεταξύ τους. Γιατί οι Run Greece γίνονται σε διάφορες πόλεις και περιφέρειες. Και αυτό είναι σημαντικό. Εσείς είχατε εκπροσωπήσει, Γιάννη Σαριδάκη, με την Δήμητρα που έτσι την Κρήτη. Ναι. Είναι σημαντικό διότι η πρώτη ομάδα τους άνδρες, η πρώτη στις γυναίκες, μπορεί να δώσει ένα χρηματικό ποσό το οποίο δίνει η εταιρεία που διοργανώνει τον αγώνα σε ένα, για φιλανθρωπικό σκοπό, σε κάποιο ίδρυμα της πόλης. Όποια πόλη κερδίσει την κατηγορία. Εγώ πάντως νομίζω ότι πρέπει να δώσετε και κάποιες συμβουλές και οι δύο, γιατί, Νικολέτα, πάνε πολλοί άνθρωποι που καλό είναι να πηγαίνουν προετοιμασμένοι σε τέτοιους αγώνες, να βγουν από το σπίτι να τρέξουν, αλλά να ξέρουν και τα όρια τους. Η σημασία έχει συμμετοχή. Βέβαια, να πούμε ότι η διοργάνωση είναι απόλυτα οργανωμένη, είναι όλο το πλαίσιο, υπάρχουν ασθενοφόρα, υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν οτιδήποτε χρειαστεί. Φυσικά μιλάμε για το έκτακτο, αλλά όπως λες και εσύ, να είναι ο κόσμος προετοιμασμένος. Δεν μπορείς, αν, ας πούμε, εγώ που δεν έχω την κατάλληλη φυσική κατάσταση να πάω να τρέξω στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων, όμως ας πάμε και ας περπατήσουμε. Έτσι. Και ας κάνουμε τη βόλτα μας, ας απολαύσουμε την πόλη μας, ας απολαύσουμε την κουβέντα μας. Γιατί εγώ μπορώ να σου πω ότι παίρνω μέρος σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, δεν τρέχω, αλλά περπατάω και απολαμβάνω τη στιγμή. Απολαμβάνω τον κόσμο, απολαμβάνω το να βρίσκομαι με τόσους ανθρώπους. Ας πάρουμε ακόμα και το κατοικίδιό μας, που λέει ο λόγος, και να πάμε. Πας να με πείσεις στο τέλος. Τώρα αυτό με το κατοικίδιο που μου είπες, κάτι κάνει και σε μένα. Μα για κάνω το λίγο εικόνα. Είναι πολύ όμορφες εικόνες αυτές. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Γιατί ακόμα και του αθλητισμού να μην είναι κάποιος, αν πάρει το παιδί του και το πάει σε μια τέτοια αθλητική διοργάνωση, το παιδί θα κινητοποιήσει και το παιδί θα μάθει ότι μαθαίνουμε να προσφέρουμε. Και προσφέρουμε και στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Και νομίζω ότι αυτό έχει. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά νομίζω χρειάζονται και δύο συμβουλές από τους ειδικούς. Τους ειδικούς προστατευτές. Γιατί βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν αυτό πολύ οργανωμένα, πολύ πιο επαγγελματικά, αν θέλεις. Αν μου επιτρέπετε τώρα όρος επαγγελματικά. Έτσι. Νομίζω επαγγελματικά τουλάχιστον σε επίπεδο προπόνησης. Σε επίπεδο προπόνησης. Προπονούνται. Έχουν άλλους στόχους. Οπότε πείτε μας, τι πρέπει να προσέξουν όλοι που θα θέλουν. Κοίταξε, αυτό που πρέπει να προσέξουν είναι ότι δεν πρέπει να φύγουν και να μην υπερεκτιμήσουν τις δυνάμεις τους. Γιατί και τα 3 χιλιόμετρα για κάποιον που είναι απροπόνητος δεν είναι λίγα, και τα 5. Τα άτομα που θα φύγουν μπροστά είναι σίγουρα αθλητές, οπότε δεν χρειάζεται ένας ο οποίος δεν είναι αθλητής να τους κυνηγήσει. Πρέπει να πάει σύμφωνα με τις δικές του δυνάμεις και να μην τον ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Και βεβαίως να προσέξει και τη διατροφή και πριν τον αγώνα, εννοείται ότι κάποια πράγματα. Πάνω απ' όλα. Αυτό το αγωνίζεται ο καθένας, κάνει αυτό που θέλει εκείνος και δεν κοιτάει τι κάνει ο άλλος. Τον αγώνα του. Είτε είναι κάποιος σοβαρός αθλητής, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη σοβαρός, είτε είναι αθλούμενος ή κάποιος περιπατητής ή οτιδήποτε. Πάντως, το να τρέχεις μέσα στο Ηράκλειο, σαν τελευταία ερώτηση, είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μέσα στην πόλη έχει μια άλλη έγκλη. Εγώ νομίζω ότι το Ηράκλειο είναι παρεξηγημένη πόλη, είναι όμορφη πόλη. Και ειδικά έτσι πως είναι και στο παραλιακό μέτωπο τώρα η διαδρομή, είναι πολύ ωραία διαδρομή. Συμφωνείς, Γιάννη Σαριδάκη? Το μόνο κακό είναι ότι κάποιες φορές έχει κάνει κακό καιρό εισαγωγικά για τους αθλητές, γιατί έχει πολύ ζέστη. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι ο καιρός την Κυριακή. Έχουμε δείξει καιρό. Δεν έχουμε δείξει προγνωστικά για την Κυριακή, αλλά νομίζω ότι οι κυριακές συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα επιτρέπουν να δείξει αυτή ο αγώνας. Να το ελπίσουμε. Να τους ευχαριστήσουμε και τους δύο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Περιμένουμε να ανυπομονούμε όλοι για αυτή τη μεγάλη γιορτή. Να είστε καλά, Γιώργο Μημίκο, ευχαριστούμε πολύ και εσένα.